Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ήθελα να αναφερθώ και εγώ στο κομμάτι του προϋπολογισμού που αναφέρθηκε ο παλιός σύντροφος και φίλος ο Γιάννης ο Θεονάς, αλλά νομίζω η κοινωνιστική επάρκεια με το οποίο το ανέλησε καθιστά περιττή κάθε αναφορά σε αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ίδια τη διαδικασία συζήτησης του προϋπολογισμού. Διότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι αν έχει νόημα όλη αυτή η υποτιθέμενη μέσα αγωγικά συζήτηση, όταν με τη διαδικασία των κωδίκων που συζητιέται ο προϋπολογισμός, τελικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Και εδώ πρέπει να συνοηθούμε. Διότι με τον προϋπολογισμό ορίζουμε ένα στόχο οικονομικό, αλλά ακόμα και αν συμφωνήσουμε όλοι, μάλλον αν συμφωνήσετε εσείς που είστε βουλευτής, εγώ δεν είμαι βουλευτής, για να αλλάξει κάποιο ποσό, αυτό δεν μπορεί να γίνει λόγω της διαδικασίας συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ανάγκη μέσα στο 2016 να υπάρχουν εκείνες οι θεσμικές αλλαγές, να υπάρχει ένας τέτοιος διάλογος και μια τέτοια ουσία, έτσι ώστε να μπορεί να είναι ουσιαστική η συζήτηση, ουσιαστικός ο διάλογος και να μπορούν να έρχονται και αλλαγές στον προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά τώρα την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση σε σχέση με την πρόταση που κατέθεσε στο Κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό, δεχόμαστε μια συνεχή κριτική και μια μουρμούρα σε όλα τα ζητήματα. Δεχόμαστε μια συνεχή κριτική η οποία κατεβάζει πολλές φορές και το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αναφέρθηκε πολύ σωστά ο Γιάννης ο Θεονάς αυτό. Δεν υπάρχει όμως από την πλευρά της αντιπολίτευσης μια απάντηση στο συνολικό πολιτικό ερώτημα, στο μεγάλο πολιτικό ερώτημα, τι έπρεπε να γίνει. Ναι, κριτική στο Α, στο Β, στο Γ, πείτε μας όμως, ποια είναι η δική σας πρόταση. Συνολικά, τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση. Έχουμε μια διαρκή κριτική και ένα μηδενισμό και συνεχώς εδώ έρχεστε και λέτε σε όλα τα νομοσχέδια. Εγώ ξέρετε, επειδή είμαι και νέος στη Βουλή και φοβάμαι να λείπω πολύ γιατί θα ακούσω κριτική, είμαι συνεχώς εδώ, ακούω συνεχώς τις ίδιες και τις ίδιες ομιλίες. Δεν αλλάξατε τον Αύγουστο την λογική των ομιλιών σας, μένετε στο τι έλεγε η κυβέρνηση προεκλογικά και προσπαθείτε να δομήσετε την κριτική σας στην κυβέρνηση στο τι έλεγε προεκλογικά η κυβέρνηση, τι έκανε μετεκλογικά. Σας το είπα και στην Επιτροπή. Ξεχνάτε κάτι πολύ βασικό. Όταν πάτε να ανατρέψετε στη μνήμη των πολιτών, οι πολίτες θα θυμηθούν τι κάνατε προεκλογικά. Το τι κάνατε τόσα χρόνια, το πώς οδηγήθηκε εδώ η χώρα, το τι έγινε, το θυμούνται οι πολίτες. Διότι εμείς έχουμε πρόταση. Εμείς καταθέσαμε την πρόταση. Εμείς δεν κλέψαμε την ψήφο του λαού. Εμείς καταθέσαμε στο λαό την πρότασή μας. Και δεν ερχόμαστε εδώ με μια λογική ότι γίνανε εκλογές, ας προσέχαν τι ψήφισαν. Όχι. Ερχόμαστε με μια λογική ότι καταθέσαμε την πρότασή μας στο λαό, ο λαός ψήφισε και ερχόμαστε να υλοποιήσουμε αυτό που ψήφισε ο λαός. Εσείς τι λέτε. Εσείς διαβάστε αυτά που μοιράστηκε στο πολύ σωστό βιβλιαράκι, το τι έγινε στην Επιτροπή. Εσείς λέτε ότι η λύση είναι η επιστροφή στο χτες. Η λύση είναι η επιστροφή στην κυβέρνηση Σαμαρά. Μα δεν έχετε καταλάβει ότι γι' αυτό ο λαός σας καταψήφισε. Δεν έχετε καταλάβει ότι η διαρκής αιμονή στο να θεωρείτε ότι αυτά που έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά είναι αυτό ακριβώς που σας οδήγησε εδώ που σας οδήγησε και αυτό το οποίο φοβίζει τον κόσμο. Εμείς θα το τονίζουμε αυτό. Ότι η δική σας πολιτική πρόταση απέναντι στον προϋπολογισμό και στην πολιτική της κυβέρνησης είναι η επιστροφή στις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αλλά ο κόσμος θυμάται πολύ καλά ποιες είναι οι ευθύνες για το ασφαλιστικό σύστημα, ποιες είναι οι ευθύνες για την υγεία, για τη βάρβαρη και άδικη υπερφορολόγηση, για τη διαπλοκή και τη διαφθορά, ποιες είναι οι ευθύνες για το πώς οδηγήθηκε η χώρα σε αυτά τα χάλια. Διότι κάνετε κριτική στην προσπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να σταθεί η χώρα στα πόδια της και να πάει δύο βήματα παραπέρα και δεν απαντάτε στο ερώτημα, έχετε ευθύνη ή όχι για το ότι φτάσαμε εδώ. Εκτός και αν φτάσαμε εδώ από μια μεταφυσική κατάσταση. Αν φτάσαμε από ένα σεισμό, από μια καταστροφή, από μια κατάρα. Είναι προφανής η απώλεια στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας και είναι προφανής η σύγκριση που προσπαθεί να κάνει της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με την τωρινή περίοδο. Αλλά ακριβώς επειδή ο κόσμος έχει μνήμη, εκεί είναι και η απάντηση.
Βεβαίως τέτοιες μέρες που το πολιτικό σκηνικό και ιδιαίτερα ο χώρος σας βράζει, καταλαβαίνουμε γιατί γίνονται αυτά και καταλαβαίνουμε την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ πολύ εσάς που είστε παλιός βουλευτής για την κοινοβουλευτική σας ευπρέπεια να διακόπτει τον νομιμητή. Σας συγχαίρω για την κοινοβουλευτική σας ευπρέπεια. Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το κοινοβούλιο. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το τι γίνεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας σαν κριτική στην κυβέρνηση. Εγώ δεν θα καθίσω να διαβάσω κανένα τσιτάτο από την Αυγή, από το Left.gr ή από κάποιο άλλο κομματικό έντυπο. Θα διαβάσω δήλωση εκπροσώπου σας, ο οποίος διεκδικεί την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα διαβάσω τη δήλωση τι λέει κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς είναι ανύπαρκτη. Εάν η Νέα Δημοκρατία ήταν κυβέρνηση και έκανε αυτά που κάνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση, θα εσύτω η Ελλάδα. Γιατί δεν κάνετε τίποτα? Και λέει πιο κάτω, χρειάζεται να κάνουμε την κοινωνία να αισθανθεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ξένο σώμα, αλλά είναι κομμάτι του λαού. Να το κάνετε. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ξεχάσει ο κόσμος το τι κάνατε και να προσπαθήσετε να τον πείσετε ότι εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Ακούμε επίσης την κριτική σας απέναντι στην κυβέρνηση, μια προσπάθεια παραποίησης δεδομένων, και επειδή βλέπω ότι πολλές φορές τα non-paper που κυκλοφορούν στα έντυπα της διαπλοκής που σας στηρίζουν γίνονται και αυτά τα οποία παίρνετε μετά για να έχετε στις ομιλίες σας, ακούμε συνεχώς κριτική. 4 δις παραπάνω φόροι, 5 δις παραπάνω φόροι, 6 δις παραπάνω φόροι. Έλεος. Ανοίξτε τη σελίδα 64 της εισηγητικής έκθεσης. Τι λέει ο προϋπολογισμός του 15, τι λέει του 16, απλή διαφορά μεταξύ των δύο, 2 στα φορολογικά έξοδα, 2,2 δις. Στη σελίδα 64 της εισηγητικής έκθεσης. Ό,τι άλλο ακούγεται δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Βεβαίως μπορούμε να πάμε σε θεωρίες. Τι έχει ψηφιστεί, τι δεν έχει ψηφιστεί και 1000 άλλα πράγματα. Στην κριτική δε που καταθέτεται απέναντι στην κυβέρνηση, πολλές φορές φτάνεται, επειδή τελειώνουν και τα επιχειρήματα, σε μια ανέξοδη κριτική να μας κατηγορείτε π.χ. γιατί η κυβέρνηση μειώνει το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης στο μισό. Μα συγγνώμη, ψηφίστηκε αυτό ή όχι μαζί με εσάς 5 κόμματα, 222 βουλευτές στο 43-36? Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε? Έπρεπε να ψηφίσουμε τον νόμο και μετά να κάνουμε ότι δεν τον υλοποιούμε? Αυτή είναι η κριτική σας. Επίσης κάνετε μια κριτική απέναντι στην κυβέρνηση στο θέμα των δαπανών, ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει τις δαπάνες και ότι έπρεπε να μειώσει τις δαπάνες. Σας κάλεσα και στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Σας καλώ και σήμερα. Θα βάλω αυτό το ερώτημα, θα βάλω και ένα άλλο πιο κάτω, μήπως και απαντηθεί. Ποια μείωση δαπανών προτείνει η αντιπολίτευση? Τι προτείνετε? Να μειώσουμε, να κάνουμε απολύσεις στο δημόσιο όπως κάνατε? Να μειώσουμε μισθούς? Να κλείσουμε υπηρεσίες, νοσοκομεία, εφορίες, αστυνομικά τμήματα κτλ.? Τι προτείνετε? Κάντε μας την πρότασή σας. Εγώ σας είπα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων το από πού το Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να μειώσει τίποτα από όλα αυτά, θα εξοικονομήσει εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Κατέθεσα συγκεκριμένα στοιχεία από τη Σπατάλη. Βεβαίως σας κατέθεσα. Σας κατέθεσα ότι το κτίριο στη Θιβών του Κεράνη με 2.500 θέσεις, για το οποίο το ελληνικό δημόσιο πληρώνει κάθε μήνα 220.000 ευρώ και είναι άδειο και το φυλάνε αστυνομικοί όλο το 24ωρο, αυτό το κτίριο θα σταματήσει να είναι άδειο και θα πάνε υπηρεσίες εκεί για να φύγουν από μισθωμένα κτίρια που τυχαία αυτοί που τα έχουν και τα μισθώνουν στο ελληνικό δημόσιο έχουν συγγονική σχέση με διάφορα στελέχη της κυβέρνησης. Μην αγχώνεστε κύριε Σταϊκούρα, θα απαντήσουμε για όλα αυτά. Θα σας πω αμέσως και στοιχεία, μην αγχώνεστε. Επίσης κάνετε μια κριτική στην κυβέρνηση ότι η κυβέρνηση δεν φέρνει στοιχεία, ότι η κυβέρνηση δεν επικυρωποιεί στοιχεία, μια κριτική ότι καταστρεφόμαστε οικονομικά, δεν γίνεται τίποτα. Να, θα σας καταθέσω. Κύριε Σταϊκούρα, μην αγχώνεστε. Καταλαβαίνω την αμηχανία. Μην αγχώνεστε, θα σας καταθέσω αμέσως τα νούμερα. Παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα θέματα των στοιχείων που ζητάτε, θα καταθέσω τρεις πίνακες στα πρακτικά για να ενημερωθείτε όλοι. Πρώτος πίνακας, από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης Διεύθυνσης Πράξεων.
τα συγκεντρωτικά στοιχεία από εφορίες και τελωνία για το μήνα Νοέμβριο. Συγκρίνει Νοέμβριο 15 με Νοέμβριο 14. Δεν συγκρίνουμε φανταστικά πράγματα, δεν συγκρίνουμε εκτιμήσεις, συγκρίνουμε τι εισπράχτηκε στο ταμείο. Νοέμβριος λοιπόν 14 με Νοέμβριο 15 έχουμε 523 εκατομμύρια αύξηση των φορολογικών εσόδων από τη μια χρονιά στην άλλη. Οκτώβριος 2015 με Οκτώβριο 2014 έχουμε μία αύξηση 714 εκατομμύρια από τη μια χρονιά στην άλλη. Δεν συγκρίνουμε άλλους μήνες που είναι ανώμοιοι λόγω φορολογικών δηλώσεων, εισοδήματος, έμφυα κτλ. Συγκρίνουμε δύο ίδιους μήνες για να είναι και εύκολη η σύγκριση. Αλλά επειδή προηγουμένως είπατε για το θέμα των ληξιπροθέσμων των χρεών προς το δημόσιο, δεν κατάλαβα καλά τα νούμερα που επικαλεστήκατε. Σεπτέμβριο 2009 τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο ήταν στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Σεπτέμβριο 2014, μετά από μια επιτυχημένη οικονομική πολιτική, ήταν ή όχι 71 δις. Ποιος φταίει για αυτή την αύξηση? Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει μάλλον για αυτή την αύξηση. Εμείς όμως έχουμε πίνακα για τα ληξιπρόθεσμα και θα το καταθέσουμε για να ενημερωθεί η Βουλή. Και θα συγκρίνουμε σήμερα τα στο τέλος του Οκτωβρίου είναι 84 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, δηλαδή συγγνώμη, τι περιμένατε σε μια χρονιά με τα capital controls, με τα προβλήματα, περιμένατε να φτάσουμε στα επίπεδα του 2009? Εμείς όμως καταφέραμε κάτι άλλο, το οποίο μετά που θα μιλήσει κάποιος από τους βουλευτές σας να μας εξηγήσει το πώς έγινε. Για εξηγήστε μας λοιπόν, εάν συγκρίνουμε το άθροισμα του δεκαμήνου του 2013, του 2014 και του 2015 με σαφήνεια προκύπτει το πίνακα που θα καταθέσουμε ότι 2013 με 2014 τα ληξιπρόθεσμα αυξηθήκαν σε εκείνες τις περίεργες τις εποχές του success story κτλ. Κατά 2,6 δις μέσα σε ένα χρόνο 2013 με 2014. Αν συγκρίνουμε το 2014 με το 2015, τα ληξιπρόθεσμα σαν άθροισμα μειωθήκαν κατά 536 εκατομμύρια. Και προσέξτε, μέσα στο 2015 είχαμε τα capital controls με βάση τα οποία δεν μπορούσαμε να πάρουμε μέτρα αναγκαστικής ύσπραξης και να πιέσουμε όπως κάνατε εσείς στο παρελθόν. Είχαμε τα προβλήματα της ύφεσης, είχαμε τις μη χρηματοδότησης και μια σειρά από αυτά. Αλλά έχουμε σταθερή πολιτική βούληση και οργάνωση των υπηρεσιών και έχουμε αποτελέσματα τα οποία καταθέτουμε. Εγώ αναμένω απαντήσεις, όπως αναμένει και η κυβέρνηση, όπως αναμένει και η κοινωνία ολόκληρη. Αναμένω απαντήσεις και οι απαντήσεις δεν μπορεί να είναι η γκρίνια για το τι έγινε. Αναμένω απαντήσεις για ένα θέμα το οποίο κάθε φορά που μιλάω στη Βουλή θα ξαναθέτω το ίδιο ερώτημα στα κυβερνητικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν την κύρια ευθύνη αλλά και της Νέας Δημοκρατίας που έχουν την ευθύνη γιατί συγκαλύψαν. Τι έγινε το 2010, το 2011 και το 2012 με τη λίστα Λαγκάρτ? Πού ήταν η λίστα? Γιατί δεν παρεδίδεται στους οικονομικούς εισαγγελείς και στο ΣΔΟΕ? Γιατί πυρνούσε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο και γινόταν ό,τι έγινε? Δεν παραγραφήκανε πολιτικά αυτές οι ευθύνες. Εμείς λοιπόν σε σχέση... Ναι, καταλαβαίνω γιατί σας ενοχλεί το ότι μιλάμε για τις λίστες, αλλά εγώ θα μιλήσω τι κάνουμε τώρα με τη λίστα. Διότι να ντρέπομαι... Εσείς παρακαλώ, κύριε Αλεξιάδη, παρακαλώ, μην απαντάτε. Μάλιστα. Και παρακαλώ. Για αριστερόμετρο... Κύριε Δαβάκη, κύριε Δαβάκη, μάλιστα. Παρακαλώ, κύριε Αλεξιάδη, συνεχίστε, μάλιστα. Παρακαλώ, συνεχίστε, μάλιστα, παρακαλώ, μάλιστα, συνεχίστε. Ότι υπήρχαν αριστερόμετρα τα οποία μετρούσαν την πολιτική μας, το ήξερα, συνεχίστε. Ότι υπήρχαν και μηχανισμοί που ελέγχουν συνεχίστε. Την ευπρέπειά μας, ότι μιλάνε συνεχίστε. Μηχανισμοί που ελέγχουν την ευπρέπειά μας, δεν το ήξερα, το έμαθα και αυτό, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αλεξιάδη, δεν θα ασχοληθώ μαζί σας, κύριε βουλευτά. Μην απαντάτε, δεν θα ασχοληθώ. Συνεχίστε. Εκτίθεστε εσείς. Παρακαλώ, κύριε Εγώ Δαβάκη. Λοιπόν λέω. Παρακαλώ, εγώ λοιπόν λέω μην διακόπτετε. Αν υπάρχει θέμα προσωπικό, θα ζητήσω ακούτε το λόγο. Ακούτε τον κύριο βουλευτή αλλά που λέει να με μαζέψει. Μην διακόπτετε, κύριε Αλεξιάδη. Συνεχίστε, παρακαλώ. Συνεχίζω λοιπόν εγώ συνεχίστε. Και λέω. Τι κάνουμε εμείς με τη λίστα που ήρθε τώρα από τη Γερμανία? Για να συγκρίνουμε τι κάνανε οι μεν και τι κάνουν οι δε. Και ποιοι ψηφίζανε νόμους και μας το παίζουν τώρα ευπρεπείς εδώ μέσα.
Εμείς μόλις ήρθε η λίστα από τη Ρανία Βεσφαλία, δεν πέρασε από βουλευτικό γραφείο, δεν πέρασε από πολιτικό γραφείο, δεν πέρασε από κανένα γραφείο υπουργού, δεν πέρασε από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, παραδόθηκε αμέσως στους οικονομικούς εισαγγελείς μαζί με επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο συντάξαμε μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το πώς πρέπει να ελεγχθεί η λίστα. Εκεί λοιπόν είναι η διαφορά μας και μαζί με το νομοσχέδιο που έρχεται για την εθελοντική αποκάλυψη των κεφαλαίων, μαζί με το νομοσχέδιο για το περιουσιολόγιο, μαζί με το νομοσχέδιο για συγκεκριμένες δράσεις, βάζουμε τέλος στο χτες και προχωρούμε στη φορολογική μεταρρύθμιση και στη φορολογική δικαιοσύνη που οφείλουμε στους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ.